Toyota Aygün, Citroën CNN, Peugeot 106, misterio, misterio, Toyota Land. Χαιρετώ όλα τα καρδάσια σε ένα ακόμα επεισόδιο από την ηλιόλουστη Κύπρο και σήμερα επιτέλους θα δούμε ένα αυτοκίνητο ευρωπαϊκής προέλευσης. Καρδασάκια, ευρωπαϊκό αυτοκίνητο είναι αυτό και μου λέτε γιατί θα τα πάρω στο κρανίο. Φτιαγμένο στη Τσεχία, 1000 κυβικά, περίπου 70 άλογα, έτοιμο να κατακτήσει οποιοδήποτε δρόμο, ασφάλτο εννοείται. Είναι δύσκολα το παίρνει σε μια Αλάνα ή σε οποιοδήποτε ανώμαλο έδαφος που πήραμε τα προηγούμενα αυτοκίνητα. Παρ' όλα αυτά, αν έχεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο, εύκολα βρίσκεις να παρκάρεις, ελύσεις εύκολα στους δρόμους και εννοείται ότι δεν πάβει να είναι ένα πολύ οικονομικό αυτοκίνητο με κατανάλωση περίπου μεικτή 5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Όχι για μεγάλα ταξίδια, διότι δεν είναι και το πιο άνετο αυτοκίνητο. Παρ' όλα αυτά, είναι αρκετά άνετο ώστε να σε πάει από το σημείο Χ στο σημείο Ψ μέσα σε διάρκεια 20 λεπτών, 15 λεπτών, 5 λεπτών. Αυτά είχα να πω εξ αρχής. Πάμε να το δούμε και από μέσα να τη σχολιάσουμε. Καρδασάκια, ελάτε να δούμε τι γίνεται εδώ μέσα. Ξεκινώντας από το εσωτερικό του, το πρώτο πράγμα που σου πέφτει στο μάτι είναι αυτός ο λευγές. Είμαι αυτόματο το αυτοκίνητο. Μπορείς να επιλέξεις το αυτόματο mode ή να το σπρώξεις εδώ κατά δεξιά και να το επιλέξεις στο ήμι αυτόματο. Το μη αυτόματο το επιλέγεις διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να χρειαστεί να κάνεις κάποια προσπέραση για να επιταχύνεις, για να μειώσεις ταχύτητα, ok. Και μου αρέσει που το Toyota έβαλε αυτό το πράγμα εδώ μέσα και ανά πάσα στιγμή μπορείς να το γυρίσεις απλά στο αυτόματο και να σε πηγαίνει όπως σε πήγαινα με μια σταθερή ταχύτητα για παράδειγμα. Είναι ρυθμισμένο έτσι ώστε να έχει την ελάχιστη κατανάλωση. Η κατανάλωση του αυτοκίνητου είναι περίπου 5 λίτρα στα 100. Προχωράμε παρακάτω να δούμε λίγο το τιμονάκι. Το τιμόνι αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, στιβαρό τιμονάκι. Καλή κατασκευή, αερόσακος, μεγάλο patch για να σου θυμίζει τι οδηγάς. Το αυτοκινητάκι αυτό έχει το mode να επιλέγω το ύψος του τιμονιού και μαζί με το τιμόνι έχουμε και το καθένα που κινείται μαζί μας, οπότε δεν μας ενοχλεί στην ορατότητα της ταχύτητας των διαφόρων σημάτων που μας βγάζει το αυτοκίνητο. Πολύ καλό αυτό, εγκρίνω. Και πάμε να δούμε το καδράνο το ίδιο. Το καδρανάκι μας δείχνει τα χιλιόμετρα, δεν έχουμε μίλια. Βλέπουμε εδώ πέρα και το εφεδάκι, στροφόμετρο, το οποίο σου θυμίζει τουρμπόμετρο. Αλλά τι τουρμπο να έχει αυτό το αυτοκινητάκι του καημένου με τα 1000 κυβικά. Πάνω απ' όλα οικονομία στην Toyota. Ένα πράγμα που με εκνευρίζει στην Toyota, αυτή η πόρτα εδώ, αυτό το μεταλλάκι που δεν καλύφθηκε από κανένα ύφασμα ή από κανένα πλαστικό, μου θυμίζει αυτοκίνητα της δεκαετίας του 80. Αυτό εδώ το μέταλλο που όταν έχει κρύο είναι κρύο, όταν έχει ζέστη είναι ζεστό, δεν μπορείς να το ακουμπήσεις ειδικά εδώ στην Κύπρο. Θα ήθελα να το διορθώσει αυτό η Toyota, παρόλο το φτηνό budget για τον καταναλωτή και για την παραγωγή, αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Προχωράμε παρακάτω. Τα πλαστικά τα οποία φθύρονται πολύ εύκολα, αλλά έχουν ωραίο design, εργονομικό, είναι εύκολο να το πιάσεις αυτό. Ντουλαπάκι εδώ πέρα,
για διάφορα αντικείμενα. Ένα κουμπί μόλις για τα παράθυρα, μόνο για τον οδηγό. Και αν θέλεις να κλείσει, να ανοίξει το παράθυρο του συνοδηγού, θα πρέπει να τεντωθείς μέχρι εκεί ή για να κλείσει την πόρτα, για να ανοίξει και να κλείσει το παράθυρο. Πάμε να δούμε λίγο τους αποθηκευτικούς χώρους μπροστά. Και έχουμε εδώ πέρα δύο ποτηροθήκες. Έναν χώρο αποθήκευσης για έξτρα αντικείμενα. Μία πρίζα. Έξτρα χώρος για αποθήκευση διαφόρων αντικειμένων. Εργονομία και οικονομία. Προχωράμε παρακάτω. Έλεγχος αέρα. Κατεύθυνση αέρα. Έλεγχος θερμοκρασίας αέρα. Έλεγχος εισόδου αέρα. Από πού μέσα, έξω. Παρακάτω, ένταση αέρα. Και πάμε στα κουμπάκια μας. Έχουμε θέρμανση παραθύρου, κλιματισμό και το κουμπί αλάρμ, το οποίο έχει καταστραφεί δύο φορές. Το κουμπάκι αυτό προφανώς και παράγεται από το πιο φθηνό πλαστικό που μπορεί να βρει κάποιος. Προχωράμε στον ήχο. Ο ήχος είναι μανίσιος. Δεν έχεις τη δυνατότητα να τον αλλάξεις. Μπορείς παρόλα αυτά να αλλάξεις τα ηχιάκια. Όλα είναι μανίσια σε αυτό το αυτοκίνητο, δεν έχει αλλάχτεί απολύτως τίποτα. CD player, AUX, θύρα AUX, AUX δηλαδή, FM, μυστήριο, για το CD, σβήνεις ανάβεις, ένταση, αλλαγή σταθμών, για να έχεις κανένα συντάκι, αλλαγή τραγουδιού, έξτρα αποθηκευτικός χώρος για έξτρα κινητάκι, αέρας από πάνω, φυσάει στο παράθυρο, τα ηχιάκια είναι μπροστά, μόλις δύο ηχιάκια μπροστά, έξτρα αέρας για το παράθυρο, για το παρμπρίζ, αερόσακος, μπράβο το Ιώτα, έβαλες δεύτερο αερόσακο, ευχαριστώ. Εδώ πέρα είναι το Ιώτα, εδώ, αυτός ο αποθηκευτικός χώρος. Θα ήθελα λίγο παραπάνω βάθος και θα ήθελα να καλύπτεται. Να μην είναι όλα τόσο εκτεθειμένα σε αυτό το αυτοκίνητο. Δεν μπορείς να κρύψεις απολύτως τίποτα, όλα φαίνονται. Και το φτηνό πλαστικό, το οποίο δέρνεται, φθύρεται εύκολα. Αρκετά μεγάλη οπτική γωνία, ορατότητα πολύ καλή σε αυτοκίνητο, μεγάλα παράθυρα στις πόρτες, αρκετά μεγάλο το παρμπρίζ, δεν σε ενοχλεί απολύτως τίποτα, εντάξει, εκτός από τα εδώ πέρα τα διακοσμητικά, αρωματικά και τα σχετικά. Να δούμε λίγο τον καθρέφτη. Αυτή είναι φθορά από τη ζέστη. Και εντάξει, λίγο φθηνή κατασκευή το αυτοκίνητο. Προχωράμε παρακάτω, ανοίγουμε εδώ πέρα. Και τι βρίσκουμε, καθρεφτάκι. Αυτό το βρίσκουμε σε όλα τα αυτοκίνητα. Εντάξει, προχωράμε εδώ πέρα. Μπορεί να οδηγάς και να σου μπει και κάτι στο μάτι και θες να δεις τον εαυτό σου. Οπ, κοιτάς, λες, οπ, τι μπήκε εδώ στο μάτι μου. Και αυτά, το κλείνεις και συνεχίζεις να οδηγάς. Λοιπόν, αυτή η πόρτα, άλλος αποθηκευτικός χώρος. Πάλι εκτεθειμένο μέταλλο. Ένα μίξ πολύ φτηνών πλαστικών και αρκετά φτηνών. Έξτρα χώρος αποθήκευσης μυστηρίου για ψηλά αντικείμενα, γιατί προφανώς και δεν χωράει κάποιο ποτήρι εδώ ή οτιδήποτε μεγάλο. Εδώ, χειρόφρονο. Μια παρατήρηση για το χειρόφρονο. Το χειρόφρονο λειτουργεί και σαν park mode. Δηλαδή μπορεί να βάλεις μπροστά αυτό το κινητό, να το βάλεις στην κίνηση, αλλά να μην ξεκινήσει. Δεν θα πάει ούτε μπροστά ούτε πίσω, διότι υπάρχει αυτός ο έλεγχος ασφάλειας της Toyota, ο οποίος δεν σου επιτρέπει να μετακινηθείς αν δεν κατεβάσεις το χειρόφρενο. Λοιπόν, τα καθισματάκια πολύ άνετα, μου αρέσουν, έχουν πλευρική στήριξη, ύψος, ακόμα και για ένα ψηλό οδηγό. Έχει την άνεση του χώρου εδώ, οπότε θα μπορούσε κάποιος με ύψος 1,85 να κάτσει άνετα εδώ πέρα και να έχει και την κατάλληλη άνεση στο κάθισμα. Και αυτό που μου αρέσει είναι αυτό εδώ πέρα, δείτε. Ήρθα κάπου και θέλω να ξεκουραστώ. Θα ξαπλώσω, θα κλείσω τα μάτια μου και θα κοιμηθώ. Αυτά, περί του μπροστινού. Πάμε στο πίσω μέρος του αυτοκίνητου.
Τι παρατηρούμε πίσω. Άνετη χώρη. Ένας επιβάτης σαν εμένα κάθεται πίσω από τον οδηγό με μια αρκετά μεγάλη αίσθηση άνεσης. Εδώ πέρα η στήριξη κεφαλής ή πώς το λένε, δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι ανεβαίνει, ναι. Μπορείς να ρίξεις το κεφάλι σου πίσω. Μ' αρέσει, like, approved. Πάμε στην πόρτα. Η πόρτα με στεναχωρεί. Και δεν με στεναχωρεί μόνο η πόρτα. Με στεναχωρεί το γεγονός ότι έχουμε κάνει τόση οικονομία σε αυτό το αυτοκίνητο που δεν έχουμε βάλει κανέναν απολύτως μηχανισμό λειτουργίας παραθύρου. Έχουμε απλά αυτό εδώ πέρα, το οποίο τσακ, ανοίγεις το παράθυρο με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να το κατεβάσεις, να το ανοίξεις λίγο παραπάνω. Αυτό είναι το μέγιστο εισρωής αέρα μες στο αυτοκίνητο. Δεν μπορείς να απολαύεις δηλαδή τον άνεμο να έρχεται κατά πάνω σου και αν έχεις μακριά μαλλιά να ανεμίζουν και να χαίρεσαι ή κανένα σκύλο που ο οποίος θα βγάλει το κεφάλι του απ' έξω. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο κανένας σκύλος. Ρε το Άγιο, όταν μην το ξανακάτσεις. Αυτό εδώ είναι κάτι αυτοκίνητα Skoda του 1990, τα οποία ας πούμε δεν είχαν το budget. Εσύ έχεις λεφτά, φτιάξε κάτι καλύτερο. Θέλω να το πάρω οικονομικά, αλλά βάλει και σε κάνα φράγκο παραπάνω για να θέλω να το πάρω. Αυτό εδώ δεν μ' άρεσε. Αυτά περί πίσω καθισμάτων και περί πίσω χώρων. Έχουμε και ένα αποθηκευτικό χώρο εδώ πέρα. Τα ίδια πλαστικά, το ίδιο εκτεθειμένο μέταλλο. Πολύ καλή μόνωση παρόλα αυτά. Μ' αρέσει η διπλή μόνωση και το λάστιχο αυτό και το έξτρα λαστιχάκι εδώ. Βέβαια δεν σου δίνει την αίσθηση της μόνωσης όλη αυτή η ιστορία. Να δούμε και τον έξτρα αποθηκευτικό χώρο εδώ. Το χώρο πίσω για μια ίσα για μια ομπρέλα. Και ζώνες ασφαλείας μόλις για δύο άτομα, δεν χωράει τρίτος εδώ πίσω. Μπορείς να βάλεις τρία βρέφη. Τρία βρέφη, 3 σκύλους, 5 γάτες. Αυτά χωράνε πίσω σε μήκος. Ο χώρος του ενός επιβάτη είναι πάρα πολύ καλός. Το γιο της ευχαριστώ για τόσο μικρό αυτοκίνητο, πολύ καλή δουλειά. Πάμε έξω λίγο να σας δείξω το εύρος της οικονομίας. Η οικονομία στην κατασκευή. Όχι σε αυτό που πληρώνεις, σε αυτό που διαθέτει η εταιρεία όταν κατασκευάζει. Αυτό εδώ το παράθυρο. Τίποτα μεταλλικό, είναι ένα κομμάτι γυαλί. Γυαλί άμα το χτυπήσει δυνατά μπορεί και να σπάσει. Δεν στηρίζεται πουθενά. Αυτά περί του εξωτερικού. Να δούμε και το... Και τι ζημιά παθαίνει οποιοδήποτε αυτοκίνητο το οποίο εκτίθεται στον ήλιο της Κύπρου. Εδώ πέρα η μπογιά φύρεται. Το πάνω μέρος στο... Το clear coat που το λένε, δεν ξέρω πώς το λένε. Και αυτό σε ένα αυτοκίνητο μιας δεκαετίας. Άλλο που με στεναχωρεί ρε το Ιώτα, στην Κύπρο δεν έχουμε υγρασία. Τι είναι αυτό, από πού προέκυψε αυτή η σκουριά εδώ. Από πού, πες μου ρε το Ιώτα. Οκ, ο αποθηκευτικός χώρος πίσω. Όχι πολλά. Τι μπορείς να βάλεις εδώ πέρα, τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ και αυτά μερικώς. Τα άλλα θα τα χωρέσεις στο πίσω κάθισμα. Τα πίσω καθίσματα βαριέμαι να σας τα δείξω, αλλά πέφτουν προς τα μπρος, οπότε δημιουργείται ένας άνετος χώρος για έξτρα αντικείμενα που μπορείς να μεταφέρεις. Αυτά. Τώρα ώρα για οδήγηση.
κρατάνε πολύ καλά. Η επιτάγνηση του αυτοκίνητου με ικανοποιεί. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Για 1000 κυβικά και 70 άλογα περίπου. Πολύ ποιοτικό. Ευχαριστώ το Toyota. Champions League. Όλα τα μαγευτικά σενάρια γίνονται εδώ. Στο δεξί μας χέρι βρίσκουμε το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, καλή εξυπηρέτηση και δωρεάν ιατρική φροντίδα για τον οποιοδήποτε. Φτάσαμε στο Mall της Λευκωσίας και στο The Mall of Cyprus. Είναι ένα εμπορικό κέντρο το οποίο μαζεύει πάρα πολύ κόσμο. Έχει κάποιες εργασίες τώρα για επέκταση. Κοιτάξτε, είναι όλα καλυμμένα ώστε να μην βαραίνει το μάτι του επισκέπτη. Και δεν βρίσκω χώρο για να παρκάρω. Δεν βρίσκω χώρο να παρκάρω, αν είναι δυνατόν. Και οδηγάω μόλις σε ένα Toyota. Άκου ρε Καρντάση, τι έχω να σου πω. Ο Ιάπωνας υποτίθεται είναι εγγύης. Αλλά αυτό το αμάξι φτιάχτηκε στην Ευρώπη. Και ως αποτέλεσμα αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτά τα αυτοκίνητα είναι ο συμπλέκτης. Έναν απλό συμπλέκτη για να αλλάξεις θέλεις 2.500 ευρώ στον επίσημο εξουσιοδοτημένο σέρβις της Toyota. Άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει, το starter. Καίγεται το καημένο το starteράκι, καίγεται εύκολο. Και η επισκευή του πάλι στην Toyota έχει περίπου 500 ευρώ. Δεν τα λέω χωρίς καμία υπερβολή. Τόσα λεφτά ζητήσαν από τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου. Το επιβεβαιώνω, το πιστεύω. Μπορεί να ήμουν και εγώ εκεί. Μπορεί και να μην ήμουν. Ναι, αλλά ήμουν παρόν. Ρε Toyota, πού είναι η εγγύηση της Toyota σε αυτή τη φάση? Και γιατί τόσο υψηλό κόστος σε τόσο υποτίθεται οικονομικό αυτοκίνητο? Παραδέχομαι ότι το κόστος του αυτοκίνητου από το σαλόνι είναι φτηνό. Ένα καινούργιο αυτοκίνητο έχει περίπου 10-11.000 ευρώ εδώ στην Κύπρο. Ένα μεταχειρισμένο παρόλα αυτά αυτοκίνητο δεκαετίας, για να αποκτήσει ένα τέτοιο αυτοκίνητο, έχει 6-7.000 ευρώ. 6-7.000 ευρώ μπορείς να διαθέσεις ένα όντως ιαπωνικό αυτοκίνητο με λιγότερα χρόνια πάνω του, με λιγότερα χιλιόμετρα πάνω του, με καλύτερη ποιότητα κατασκευής. Δεν έχω κανένα παρόλα αυτά παράπονο από την οδηγική συμπεριφορά, από την κατανάλωση. Όλα αυτά με ικανοποιούν πλήρως. Δεν μου αρκεί η δύναμη, δεν μου αρκεί εμένα προσωπικά η δύναμη. Θα ήθελα λίγο γκάζι παραπάνω. Λίγη ενέργεια, λίγη διάθεση, λίγη δραστηριότητα έξτρα. Να τα προσέχουμε αυτά τα αυτοκίνητα με τη συντήρηση. Φίλτρα, λάδια, ημάντες, τα ηλεκτρονικά του. Γενικά ό,τι μηχανικό και ηλεκτρονικό υπάρχει θέλει μια συντήρηση. Αλλά είναι ευχάριστη στην οδήγηση. Και αυτό όταν αναπληρώνει πολλές φορές και με κάνει να αισθάνομαι ωραία. Παρατηρήστε λίγο την όμορφη λεωφόρο Λαμεσό. Είμαστε στη Λευκωσία ακόμα. Δεν έχουμε πάει κάπου προς τα έξω, θα δείξουμε κάτι παραπάνω. Αλλά θα έρθει η στιγμή που θα σας κάνουμε και μια βόλτα στην παραλία της Λαμεσού. Θα ενθουσιαστείτε, θα εντυπωσιαστείτε πάρα πολύ. Αν και αυτός ο δρόμος είναι πάρα πολύ ωραίος. Με τις φοινικές, με τα ωραία κτίρια δεξιά και αριστερά, παλιά και νέα, και άνοιξη στην Κύπρο. Όλα όμορφα,
όλα πράσινα. Και για όσους μου λένε η Κύπρος ξερονίσει και ιστορίες, εντάξει, διαφέρει από τόπο σε τόπο. Ό,τι θέλεις βρίσκεις. Και ό,τι ζητάει η χαρά σου μπορεί να το αποκτήσει. Αυτά από μένα, Καρντάσια. Καλή συνέχεια και καλό υπόλοιπο.